Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Είναι ώρα να κάνουμε και πολιτική κουβέντα, Μέρη. Βεβαίως. Άλλωστε, την κάνουμε συχνά σε αυτή την εκπομπή. Ευρωεκλογές έρχονται. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη μάχη των ευρωεκλογών από τη σκοπιά του ΣΥΡΙΖΑ. Uh-huh. Μαζί μας λοιπόν είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Μαρία Καλουδιώτη. Πρόσωπο βεβαίως γνωστό στον εκπαιδευτικό χώρο, στον αθλητικό, στον αυτοδιοικητικό και στον πολιτικό. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε εσάς. Κυρία Καλουδιώτη, τώρα υποψήφια για την Ευρωβουλή. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη απόφαση που πήρατε. Εξαιρετικά μεγάλη απόφαση, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλεκόμουν πάντα με την πολιτική, μέσα από τους τρόπους μου, μέσα από την παιδεία, μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από τον αθλητισμό. Αλλά το γεγονός ότι είπα να βάλω πλάτη, για να το πω στην καθομιλουμένη και να το καταλάβει ο κόσμος, σε μια χώρα η οποία κατά την άποψή μου έχει πιάσει πάτο, πράγματι και όντας ας πούμε σε μια όχι πολύ μικρή ηλικία, είναι δύσκολο. Αλλά έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Όποτε υπάρχει δύσκολο, κάτι δύσκολο μπροστά μου, με προκαλεί. Και είτε αυτό είναι αθλητικό και στόχος ή άνοδος, είτε αυτό είναι σχολείο και το φτιάχνω από την αρχή καλλιτεχνικό, είτε αυτό είναι αυτοδιοικητική παράταξη και βάζω πλάτη για να κάνουμε κάτι. Τώρα λοιπόν, από το καλοκαίρι που ενεπλάκην με την ιστορία του Στέφανου του Κασελάκη και εντεύθεν, προσπάθησα να δώσω ό,τι μπορώ, γιατί έβλεπα το ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που με πονάει και με πόναγε, να μην πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Uh-huh. Ενώ ήξερα και έβλεπα και θέσεις και απόψεις και καινούργια προοπτική και ένα καινούργιο κόμμα, και όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να το επικοινωνήσω κυρίως με τη νέα γενιά, με τα παιδιά τα οποία ασχολούμαι τόσα χρόνια, οι πρώην μαθητές μου, γιατί εννοείται ότι δεν βάζεις μόνο τη Β' και τη Γ' Λυκείου. Οι τριαντάριδες είναι αυτοί που πονάνε σήμερα, οι 25άριδες, οι 35άριδες. Και οι 40άριδες, μη σας πω. Ξέρετε τι κουπί έχει τραβήξει η γενιά μας. Πάρα πολύ μεγάλο. Στα καλύτερά μας χρόνια ήρθαμε απέναντι. Έτσι ακριβώς. Εγώ σας βρήκα στα καλύτερά σας χρόνια και εξακολουθείτε να είστε στα καλύτερά σας χρόνια. Αλλά αυτό είναι μόνο δεδομένο. Η πατρίδα, η χώρα μας δεν προσφέρει στη νεολαία αυτό που πρέπει. Βλέποντας λοιπόν την ορμή ενός νέου ανθρώπου που είναι ο Κασελάκης, και τις απόψεις που, και αυτές που συνδιαμορφώσαμε, που με είχατε καλέσει και την προηγούμενη φορά μέσα στο συνέδριο, θεώρησα ότι πρέπει να ξαναβάλω πλάτη. Εσείς λοιπόν βγήκατε μπροστά. Βεβαίως δεν το έκαναν αυτό όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πολλοί κράτησαν τη στάση ότι ας περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα, πώς θα πάει ο νέος πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης. Δηλαδή μείναν λίγο στην άκρη, κυρία Καλουδιώτη, και γίναν παρατηρητές. Μετά τον Αλέξη, υπήρξε ένα σοκ στο κόμμα. Το σοκ αυτό κάποιους επηρέασε άσχημα και αποχώρησαν. Κάποιος τους πείσμωσε, ένας από αυτούς είμαι εγώ. Δεν τα καταθέτω εύκολα τα όπλα και είμαι στην αριστερά από πιτσιρίκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να εκχωρήσω αυτό το δικαίωμα σε κανέναν, ξέροντας ότι αυτός ο χώρος είναι ο χώρος των περισσότερων Ελλήνων και Ελληνίδων. Με ποια έννοια? Η κέντρο αριστερά στην Ελλάδα, μην κοιτάτε που τσακώνεται και έχει διαφωνίες, είναι το περισσότερο κομμάτι της κοινωνίας, η κέντρο αριστερά. Δίνω λοιπόν αυτή τη μάχη να ενοποιηθεί η κέντρο αριστερά μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, να εκφραστεί μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και να υπάρξει μια προοδευτική λύση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί το διακύβευμα το κύριο είναι η Ευρώπη. Τι Ευρώπη θέλουμε? Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που προεκλογικά κατέθεσε 10 σημεία για το ποια Ευρώπη θέλει. Κανένα άλλο κόμμα δεν μας έχει πει. Και μας λένε ότι κατεβαίνουμε εμείς με τοπική ατζέντα, με ελλαδική ατζέντα. Δεν είναι έτσι. 10 σημεία έχουμε ξεκάθαρα για το τι Ευρώπη θέλουμε. Τώρα, πραγματικά, αυτή η συζήτηση που γίνεται από τώρα και μέχρι τις 9 του... Και που θα ανάψει. Βεβαίως, τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να βάλει μπροστά την Ευρώπη. Ακριβώς. Αυτό το τι Ευρώπη θέλουμε. Με μία διαφορά, ότι η Ευρώπη είναι ως Ευρώπη ένα κομμάτι και το πώς βλέπουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πρέπει να τα πιάσουμε και τα δύο. Βεβαίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να είμαστε ουραγός οικονομικά, mm-hmm. μισθολογικά.
Δεν μπορούμε να είμαστε ουραγός στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί, και αυτό μιλάμε, δεν μπορεί να είμαστε ουραγός στο μεταναστευτικό και να μας θεωρούν μία χώρα αποθήκη στην οποία θα αποθηκεύονται οι ψυχές που έρχονται είτε από νότια, είτε από ανατολικά, ίσως και από βόρεια. Μιλάμε για την Ουκρανία. Δεν μπορεί η Ευρώπη να έχει τέτοια άποψη. Δηλαδή η μάχη των ευρωβουλευτών μας, η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ευρώπη να είναι η Ευρώπη των λαών και των δικαιωμάτων. Όχι βορράς-νότος, ίσα δικαιώματα σε όλους και οικονομικά και ανθρώπινα και φύλου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει. Μια πράσινη Ευρώπη. Λέγατε πριν μπω μέσα και άκουσα για την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορεί να μην μιλάει η Ευρώπη για την ακαρπία, ας πούμε, των τελευταίων ετών στην ελιά. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Ναι. Είναι όμως μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, με την έννοια ότι είμαστε αυτή εμείς. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει είναι να κάνουμε. Είναι οι Γερμανοί, είναι οι Βόρειοι πάνω, οι Σκανδιναβοί, που είναι άλλες ταχύτητες. Είναι άλλες χώρες, άλλες ταχύτητες. Είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε εμείς. Η μάχη που ονειρευτήκαμε για την Ευρώπη, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε εσείς από τα ρεπορτάζ σας. Ποια είναι η Ευρώπη που ονειρεύεται ο κόσμος? Μια Ευρώπη στην οποία θα έχουμε να αποθέσει την ελπίδα και ό,τι μας λένε να το κάνουμε? Ή μια Ευρώπη στην οποία θα διεκδικούμε τα του οίκου μας, τα της χώρας μας και θα τα προτάσουμε? Για να διεκδικούμε πάντως, κυρία Καλουδιώτη, θα πρέπει και οι ευρωβουλευτές, όλοι εννοώ οι ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, να είναι λίγο πιο δυναμικοί. Εθνική Ελλάδος. Ναι, γιατί βλέπαμε τα στοιχεία και είμαστε ουραγοί, γιατί χρησιμοποίησατε τη λέξη ουραγή πριν. Ναι. Ακόμα και σε αυτό, στην επιδραστικότητα δηλαδή στις παρεμβάσεις, σε επίπεδο ευρωβουλής, η Ελλάδα είναι στον πάτο. Είναι ναι, ουραγός. Αλλά κάποιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι είναι στον πάτο, όπως το είπατε κι εσείς, επιβραβεύονται αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σε κάποια κόμματα, ξαναμπήκαν επικεφαλής. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, δεν είναι ωραίο. Ας το δουν οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος. Εμείς έχουμε δύο ευρωβουλευτές που κοσμούν αυτή τη στιγμή το ψηφοδέλτιό μας και είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των παρεμβάσεων. Και ο Κώστας Ορβανίτης και η Έλενα, η Κουντουρά, είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των παρεμβάσεων. Ευελπιστώ ότι και οι υπόλοιποι που θα εκλεγούμε ή όποιος εκλεγεί θα είναι από τους ανθρώπους τους δραστήριους. Έτσι έχω μάθει εγώ την αριστερά. Ναι. Αρκεί βεβαίως να λειτουργήσουμε και λίγο σε Εθνική Ελλάδα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε... Είναι υποχρεωτικό. Για πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε τώρα, ας πούμε, μεθαύριο γίνεται εδώ στο Ηράκλειο η ρομποτική, το φεστιβάλ, όχι το φεστιβάλ, η Ολυμπιάδα ρομποτικής, θα κατέβει η Σοφία, είδα το ρομπότ. Ναι. Δεν πρέπει λίγο τη ρομποτική να τη δούμε σε σχέση με την παραγωγή, σε σχέση με την ιατρική, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και πού μπορεί να βοηθήσει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να έχουμε δεύτερης διαλογής λαούς σε σχέση με αυτά τα πράγματα? Το ζήσαμε και με τον αναλφαβητισμό της πληροφορικής πολλά χρόνια. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι τώρα είναι ένα διακύβευμα που μπορούμε να παίξουμε ως Εθνική Ελλάδος. Μακάρι. Βεβαίως, βεβαίως. Και να μπούμε λίγο και στα κυκλώματα. Συγγνώμη που το λέω ποια έτσι. Κυκλώματα. Θέλω να πω στα λόμπι, σε αυτή την ιστορία. Ξέρω. Γιατί το να κοιτάμε αφιψηλού και εξ αποστάσεως και είναι τα λίγο κάπως. Τα λόμπι θέλουν λίγο προσοχή. Γιατί σήμερα γράφουν πάλι για λόμπι. Ο τύπος θέλουν λίγο προσοχή και πάντα κριτική άποψη. Έτσι. Και οι ευρωβουλευτές, να επανέλθουμε, όσοι εκλέγονται, χωρίς να πούμε ονόματα, ας εμφανίζονται λίγο και στην επαρχία της Ελλάδας. Προφανώς. Μην εξαφανίζονται και το θυμούνται μετά μόνο στην προεκλογική περίοδο. Εγώ είπα προηγουμένως ότι είναι η εθνική μας αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια είναι πολλές υποχρεώσεις και το καταλαβαίνω. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, για να έχεις 5G στα νησιά, πρέπει να δώσεις ειδική μάχη. Και δεν είναι αυτονόητο. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και εκεί. Uh-huh. Όταν το θέμα των τεμπών πρέπει να βρεθεί τρόπος να το αναγορεύσεις αυτές το 1.300.000 υπογραφές των συμπολιτών μας, των συμπατριωτών μας, να το αναγορεύσεις και ως ευρωβουλευτής, κύριο θέμα, και δεν είναι αυτονόητο. Όταν θα πρέπει να παλέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια δικαιοσύνη η οποία δεν θα παρεμβαίνει εισαγγελέας η Ευρωπαία να σου λέει ότι υπάρχει θέμα στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα σου μείνει η ώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω, πρέπει να το δω αυτό το πράγμα ή δεν το έχω ζήσει, να μπορείς να κατέβεις και να
μιλήσεις και με τους αγρότες και με τους εκπαιδευτικούς. Πάντως ο ψηφοφόρος θέλει να το δει το πολιτικό και από κοντά. Εγώ είμαι μες στον κόσμο. Ακόμα δεν είστε όμως ευρωβουλευτής. Φιλοδοξείτε ότι θα γίνετε. Θα μεταφέρω όμως. Και πολύ καλά θα κάνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω το στόμα μου μετά εκλεγώ δεν εκλεγώ. Με ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια. Θα οργώσω τον τόπο μου εδώ, δύο τόπους μάλλον, τον τόπο τον από το 85 και μετά και τον τόπο τον πριν το 85 και θα πάω τώρα το Πάσχα και πιο εκεί. Πολλά χρόνια είναι το 85 προφανώς, και μετά. Προφανώς, γι' αυτό έχω πολιτογραφηθεί ως κριτικιά. Για να, εντάξει, θέλουμε 150.000 σταυρούς. Άμα η Κρήτη μας τιμήσει, νομίζω ότι μπορούμε να εκλεγούμε. Έχω την αίσθηση, κυρία Καλοδιώτη. Είναι η πρώτη φορά να πούμε ότι στο ευρωψηφοδέλτιο μπαίνουν άνθρωποι εκλεγμένοι από τη βάση ενός κόμματος και όχι φυτευτοί. Βέβαια. Μια ειδική αυτό διαδικασία, να το πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο του επιβάλλει πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Σκεφτείτε, ας πούμε, πριν λίγο καιρό με τα ομόφυλα ζευγάρια και πώς έγινε ο τρόπος που επευλήθη η ρύθμιση νομοθετική και την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Το ίδιο θα κάνει και τώρα, πιστεύω. Σε λίγο θα ξεσηκωθούν και τα άλλα κόμματα να θέλουν τους βουλευτές τους να τους επιλέγουν η βάση. Και σε αγαπάτε τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, τις κάλπες της εσωτερικής. Κοίτα, εμείς γενικά στο ΣΥΡΙΖΑ αγαπάμε πολλά, τα οποία είναι πολλές φορές υπέρ μας και πολλές φορές κατά μας. Σωστό. Και επίσης, να το πω τώρα κι αυτό, έτσι σαν σχόλιο βλέποντας και τα. Δεν έχω δει πάρα πολλές εξαιρουμένων κάποιων ανθρώπων, πάρα πολλές προβεβλημένες περσόνες, ας πούμε. Επιλογή μας ήταν κι αυτό. Ναι. Όταν ο πρόεδρος κάλεσε να βάλουμε υποψηφιότητα και να θέσουμε τον εαυτό μας στην κρίση των μελών, είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι τηλεπερσόνες, να το πω έτσι για να μην πω άλλες περσόνες, το φοβούνται αυτό το πράγμα, των μελών την κρίση, γιατί ο κόσμος πολλές φορές επικροτεί τον γνωστό. Το μέλος του κόμματος όμως, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τη δράση του καθένα, μετράει και άλλα πράγματα. Και αυτό αναδείχθηκε σε αυτές τις εκλογές. Παρόλο που βγήκαν και εξαιρετικοί άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε τις εξαιρετικές πέντε περσόνες που έβαλε ο πρόεδρος, ας πούμε, τη Λακατσά, τη Μέλπου από το Πολυτεχνείο. Ένα και ένα ήταν τα παιδιά που μπήκαν. Συν οι νέοι άνθρωποι που είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Εξαιρετικά πολύ. Εξαιρετικά πολύ και εξαιρετικά καταπληκτικά παιδιά. Λοιπόν, τώρα που είπατε με τις τηλεπερσόνες, θυμήθηκα ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που βγήκαν από τη βάση, αλλά που τελικά δεν θα είναι υποψήφιοι, είναι ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ένας παρουσιαστής, δημοσιογράφος όμως με χρόνια, ο κύριος Παπανώτας. Ναι, έγινε πολύ κουβέντα γι' αυτό. Πολύ κουβέντα για τον κύριο Παπανώτα. Προσέξτε τώρα, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Είπε κάποια στιγμή κάπου κάτι πριν από χρόνια. Σήμερα, με το που βγήκε, με το που εκλέχθηκε, αυτό το κάτι ανασύρθηκε και ήρθε στην επιφάνεια. Αυτό κάνετε εσείς. Η δουλειά σας είναι αυτή. Να ανασύρετε ό,τι έχουμε πει στο παρελθόν, γιατί δεν θα έχω πει εγώ κανένα μαργαριτάρι. Σίγουρα θα έχω πει. Το ζήτημα είναι. Αυτό το φοβηθήκατε όταν αποφασίσετε να βγείτε μπροστά? Εντάξει, δεν βρίζω κιόλας. Είμαι εκπαιδευτικός. Και προσέχω τις περισσότερες φορές το τι λέω για κάποια θέματα τέτοια έτσι, δύσκολα, τα οποία αφορούν άλλους συνανθρώπους. Μου έχουν σούρει και εμένα. Δηλαδή, στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες μου έχουν σούρει διάφορα. Εντάξει, σε υπάρχει μια ομάδα η οποία με εκθέτει, γιατί παίρνω θέση ευθέως για πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα, όσο για τον Δημήτρη, εγώ τον θεωρώ ένα εξαιρετικό συναδελφό σας. Έχει πάρει θέση χρόνια. Αστοχίες γίνονται πάντα. Ήταν η άτυχη στιγμή, ας πούμε. Ναι, θεωρώ πως έτσι. Δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω. Σηκώθηκε πάντως καπνός χωρίς φωτιά. Μιλήσατε πριν για το χώρο της. Ανεξάρτητα από τη θέση που πήρε το κόμμα και καλά έκανε και πήρε το κόμμα, νομίζω ότι πρέπει πια να αποδείξει ότι μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις δύσκολες. Λοιπόν, κυρία Καλοδιώτη. Μισό. Αυτό είναι αιχμή. Καμία. Για το παρελθόν. Καμία. Ότι... Καμία αιχμή για το παρελθόν. Απλώς το κόμμα μπαίνει σε μια διαφορετική τροχιά πλέον. Το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Μια ένωση κομμάτων, τώρα περνάει σε μια δεύτερη φάση που γίνεται ένα κόμμα. Οπότε θα έχει και μια άποψη εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, μιλήσατε πριν για το χώρο του κεντροαριστερό, ότι υπάρχει έτσι ένας παραγμός. Πάντα υπήρχε. Ο οποίος ευνοεί το δεξιό χώρο.
Και δεν ξέρω, θέλω λίγο τις εκτιμήσεις σας είναι... για αυτές τις κάλπες. Εγώ έχω την εξής άποψη, ότι στην αριστερά, και ναι, αυτό μπορεί να είναι και κριτική μεθαύριο, στην αριστερά οι άνθρωποι, επειδή είναι αγνοί και δεν τους ενώνει το οικονομικό συμφέρον, δεν τους ενώνει η θέση, αν και τελευταία υπήρχαν και τέτοια κρούσματα στο κόμμα μας, με σθένος υπερασπίζονται τις απόψεις τους. Το έχουμε μάθει αυτό στην αριστερά. Είναι τριβή. Δηλαδή, από την ώρα που μπαίνει σε ένα κόμμα αριστερό, το πρώτο μάθημα που σου κάνουν είναι να κάνεις κριτική και αυτοκριτική. Ναι. Αν κάνεις μόνο το ένα, είναι λάθος. Αν κάνεις και αυτοκριτική, νομίζω ότι προχωράει και το κόμμα και εσύ. Βέβαια. Εκεί τώρα ήταν λιγάκι που τα μπερδέψαμε και το τελευταίο διάστημα και δεν μπήκαμε ούτε στην αυτοκριτική, κάναμε μόνο κριτική. Και έγινε αυτό. Μήπως καμιά φορά, κυρία Καλουδιώτη, τα υπεραναλύεται λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνουμε δηλαδή στην άποψη του Γέρου Παπανδρέου. Μήπως τα υπεραναλύεται και εκεί μετά βγαίνουν και τα πάθη λίγο και δεν σας βγαίνει σε καλό. Κοίτα, είμαστε παθιασμένα άτομα. Ναι, είμαστε παθιασμένα γι' αυτό. Και έχει πάει και ο κόσμος μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι οι αλλαγές στον κόσμο γίνονται με την μειοψηφία. Στην αριστερά είμαστε παθιασμένα άτομα. Δεν είναι καθόλου κακό να έχεις την άποψή σου. Καθόλου. Και στα παιδιά μου το ίδιο λέω όλα τα χρόνια. Την άποψή σου. Το ζήτημα είναι πού τη λες και πότε τη λες, την ώρα που τη λες. Για να πιάνει τόπο. Θεωρώ και εγώ είπα την άποψή μου μέσα στο συνέδριο, αλλά έπιασε τόπο. Έπιασε. Πώς δεν έπιασε. Καλά, αν έπιασε, λέει. Και φαίνεται στην πορεία. Έπιασε τόπο. Νομίζω κάπως έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέω, ας πούμε, η Μέρη Καριωτάκη, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κομματικά ονόματα, κάνει αυτό ή ο Μπάμπης ο Σαββίδης κάνει αυτό και να αρπαχτούμε και να... Δεν είναι όμορφο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλά, δεν θα μπορούσατε να πείτε και κάτι για μας τώρα. Δεν θα μπορούσα να πω, όχι. Η αλήθεια είναι πολιτικά αντικό αυτό. Πολιτικά αντικό, εντελώς. Εντάξει, καλό είναι αυτό πολιτικά, αλλά καμιά φορά κομματικά χρειάζεται και λίγο marketing, λίγο καταλάβατε. Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι η αριστερά το μαθαίνει τώρα. Δηλαδή, ακόμα και μετά το 2015. Δηλαδή, το 2015 μπήκε μια αριστερά η οποία θεωρούσε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Κάπου με ρώτησαν και λέω ότι η κυβερνησιμότητα μας προσγειώνει. Και το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω δει στο δικό μου τομέα. Είναι αλλιώς να κάνεις κριτική ως απλό μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας και είναι αλλιώς να κάνεις κριτική ως διευθυντής. Βέβαια. Δηλαδή, ως διευθυντής δευτεροβάθμιας ή περιφερειακός. Είναι άλλα τα διακυβεύματα κάθε φορά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουμε στην πράξη. Είναι αλλιώς να το δεις κυβερνώντας και αλλιώς αντιπολιτευόμενος. Έχουμε 40 δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Χρονομέτρης έγινες. Γιατί στις εκλογές να ψηφίσουμε Καλουδιώτη. Γιατί. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ερώτημα πρώτον. Για όσους με ξέρουν και νομίζω ότι έχουν ένα καλό λόγο να ψηφίσουν Καλουδιώτη, γιατί ξέρουν ότι ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που είναι και θα διεκδικώ ακόμα και από τον ύπνο. Θα πετυχαίνω και θα διεκδικώ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Κρήτη θα πρέπει να επιλέξει τους ανθρώπους που επέλεξαν τα κομματικά μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για να ενισχύσει όσο γίνεται περισσότερο την τοπική φωνή προς τα έξω. Έχω βέβαια και τους φίλους μου, τους εκπαιδευτικούς και τους αθλητικούς και τους πατριώτες μου εκεί που γεννήθηκα στο Αγρίνιο, που ξέρουν επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην διεκδικήσω πράγματα και για αυτές τις κοινότητες. Πρέπει να πω ότι ο κάθε ένας πολιτεύεται με το βίο του, με την αξία του. Η αξία του τίθεται στο τραπέζι εκείνη την ώρα που θα βάλει ο άλλος το σταυρό. Άρα αν θεωρεί κάποιος ότι έχει αξία η Μαρία η Καλουδιώτη με τη ζωή της μέχρι τώρα και την εμπιστεύεται, θα πρέπει να το κάνει. Λοιπόν, κλείσατε με τον πιο ωραίο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.